διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τις εξωφρενικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και την αύξηση του κόστους διαβίωσης συγκρούονται με αστυνομικούς στους δρόμους του Παρισιού. Οι άνδρες των αστυνομικών δυνάμεων χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος. Το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας θυμίζει πεδίο μάχης. Nous ça fait 4 ans qu'on mange du bitume pour exactement la même raison qu'aujourd'hui. Στην τεράστια πορεία που έγινε πήρε μέρος και ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς Jean-Luc Mélenchon. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα η απεργία στα δηληστήρια της χώρας που έχει προκαλέσει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη Γαλλία και ατελείωτες ουρές στα βενζινάδικα. Aujourd'hui ça fait 2 heures que je suis là. Et puis hier j'étais de 3h15 jusqu'à 19h, j'ai pas eu. Η χώρα πάντως θα παραλύσει αύριο Τρίτη, καθώς πολλά συνδικάτα έχουν κηρύξει ημέρα γενικής απεργίας. On a vu qu'avant même que les discussions démarrent, il y avait déjà une grève et des blocages préventifs. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre. Πολλές εταιρείες έχουν μειώσει τις μετακινήσεις και τις παραδόσεις, ενώ προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων αντιμετωπίζουν ακόμα και τα οχήματα της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.